Αλλάζει άρδινο καιρό από αύριο. Το καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν, έφυγε για τα καλά, αφού ήδη από αυτή την εβδομάδα που διανύουμε οι θερμοκρασίες έχουν πάρει την κατιούσα. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει φθινοπορεινό τριήμερο με βροχές και καταιγίδες. Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες 3-4 ημέρες είναι σκηνικό το οποίο παραπέμπει έτσι σε βάθος φθινοπόρου, καθώς αναμένεται ο καιρός γενικά κάτω το τριήμερο. Μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενο τοπικών βροχών και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Περαιτέρω πτώση αναμένεται να καταγράψει και η θερμοκρασία από το Σάββατο, η οποία δεν αποκλείεται να πέσει και κάτω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Προς την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει πτώση, έτσι ώστε να είναι σε επίπεδα λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Τη Δευτέρα, παρόλο που θα έχουμε και πάλι βροχές, η θερμοκρασία σημειώσει μικρή άνοδο. Είναι ένα σκηνικό το οποίο τουλάχιστον για την περιοχή της Κύπρου παραπέμπει σε ήπιο καιρό. Μετά τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Τροβόλου ανακοίνωσε την αναβολή ορισμένων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για το τριήμερο στο πλαίσιο του Νικοσία Book Fest. Δυστυχώς, μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό, αποφασίσαμε να μετακινήσουμε το Φεστιβάλ Βιβλίου λόγω της πρόγνωσης του καιρού. Οι παράλληλες δράσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 13 και 14 Οκτωβρίου στην κλειστή αίθουσα πηγές στο Πάρκο Ακρόπολης, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης έναρξης, θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου, οι δράσεις στις σκηνές και οι εκθέτες βιβλίου που ήταν προγραμματισμένες στις 15 και 16 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Οκτωβρίου την ίδια ώρα.